Πάμε στο Ρέτζιο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μανάκα. Κύριε Μανάκα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα. Η Ιταλία γενικά είναι μια πληγωμένη χώρα στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας. Στο Ρέτζιο αυτή τη στιγμή το κλίμα που κυριαρχεί ποιο είναι? Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε, ο τρόμος που υπήρχε πέρσι τέτοια περίοδο. Οι Ιταλοί έχουν συνηθίσει, όλοι έχουν συνηθίσει. Και η αλήθεια είναι ότι οργανώθηκαν κιόλας. Κατά τη διάρκεια δηλαδή Μάιο με Σεπτέμβριο, οι Ιταλοί οργάνωσαν και το σύστημά τους, οργάνωσαν και τα σχολεία τους, οπότε το αντιμετώπισαν καλύτερα το δεύτερο κύμα. Αυτή τη στιγμή περιοριστικά μέτρα υπάρχουν, σωστά κύριε Μανάκα? Βέβαια. Είμαστε κόκκινη ζώνη αυτή τη στιγμή. Είμαστε κόκκινη ζώνη, φαντάζομαι τα μέτρα πάνω κάτω είναι ίδια όπως και στην Ελλάδα. Ο κόσμος δείχνει λίγο κουρασμένος. Δεν τα τηρεί όπως τα τηρούσε πέρσι τέτοια περίοδο. Ωστόσο υπάρχει η πειθαρχία. Και πάνω απ' όλα υπάρχει προσοχή πλέον. Υπάρχει οδικός χάρτης προκειμένου να βγείτε από αυτό το καθεστώς των περιοριστικών μέτρων το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, ποιος είναι? Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πλάνο. Είναι δυστυχώς βλέποντας και κάνοντας. Γιατί ζήσαμε και εμείς περιόδους τις οποίες ανοίγανε, ναι, μετά ξανακλίνανε γιατί βλέπανε ότι τα κρούσματα ανεβαίνανε. Οπότε φαντάζομαι τώρα ότι αυτό είναι μια παγκόσμια πολιτική, βλέποντας και κάνοντας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις? Υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις. Από τη στιγμή που είμαστε κόκκινη ζώνη, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το Δήμο. Έξω από το Δήμο και υπάρχει, ναι, έτσι ένα κόκκινο ωράριο, δηλαδή μετά από τις 9 το βράδυ εδώ στην Ελλάδα. Μετά τις 10 το βράδυ, ναι, μετά τις 10 το βράδυ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία. Μάλιστα. Συστάξεις της ελληνικής κοινότητας στο κλίμα? Κοιτάξτε, εδώ που είμαι εγώ πρέπει να είμαι μοναδικός Έλληνας, οπότε δεν έχω επικοινωνία με... Ο μοναδικός Έλληνας στο Ρέτζιο της Ιταλίας? Ναι. Αν μάλιστα, όχι μοναδικός, φαντάζομαι κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως, παλαιότερες γενιές. Επιστροφή κατά κάποιο τρόπο, κάποιο ταξίδι στην Ελλάδα, αν προγραμματίζετε, αν μπορείτε να σκεφτείτε, αν αυτό σας αγχώνει το γεγονός ότι τα αεροδρόμια είναι κλειστά? Το μόνο που με αγχώνει είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δυστυχώς και εδώ οι εμβολιασμοί είναι πολύ πίσω, δηλαδή έχει εμβολιαστεί περίπου το 5% του πληθυσμού. Οπότε αν εφαρμόσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και δεν επιτρέψει η Ελλάδα την είσοδο σε άτομα μη εμβολιασμένα, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ελπίζω σαν Έλληνας πολίτης να υπάρχει κάποια εξαίρεση. Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν των όποιων αποφάσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.